Περίπου 1.000 μέλη της νεολαίας του Εργατικού Κόμματος της Νορβηγίας επέστρεψαν στο νησί Ουτό για 4 χρόνια μετά τη σφαγή του Μπρέιβικ. Παίρνουν μέρος για 3 ημέρες σε σεμινάρια πολιτικής και σε άλλες δραστηριότητες. Θα θυμηθούν όμως και τα θύματα των επιθέσεων. Πολλοί από αυτούς επέζησαν των δολοφονικών σχεδίων του Μπρέιβικ. Η διπλή τρομοκρατική επίθεση στις 22 Ιουλίου του 2011, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 77 ατόμων, βήθησε την Νορβηγία στο πένθος. Εγώ έρχομαι εδώ για πολλά χρόνια. Η επίθεση του 2011 ήταν ένα πραγματικό χαστούκι στο πρόσωπο και τώρα έχει έρθει η ώρα να κάνουμε κάτι, λέει ο επικεφαλής τοπικής οργάνωσης του κόμματος. Ο Μπρέιβικ αρχικά τοποθέτησε βομβιστικό μηχανισμό σε αυτοκίνητο έξω από κυβερνητικά κτίρια στο κέντρο του Όσλο. Η έκρηξη σκότωσε 8 άτομα. Στη συνέχεια μετέβη στην κατασκήνωση της νεολαίας του Εργατικού Κόμματος στο νησί Ουτόγια, παριστάνοντας τον αστυνομικό, όπου άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως μέχρι να συλληφθεί. Εκεί σκότωσε συνολικά 69 άτομα.